Συναδέλφισες και συνάδελφοι, τη λέγαν Παλαιστίνη, Παλαιστίνη τη λένε ακόμα. Μετρά τους νεκρούς της, μετρά τις πληγές της, αλλά συνεχίζει να αντιστέκεται. Με εκατοντάδες μικρά παιδιά δολοφονημένα από σφαίρες, πυράβλους, την πείνα και τις αρρώστιες από το δολοφονικό εμπάργο του Ισραήλ. Ο λαός της Παλαιστίνης δεν σκύβει το κεφάλι. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα για τον ελληνικό λαό. Πάντα με τον παλαιστινιακό λαό, με το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, στο να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Γιατί τρομοκρατία είναι να ζεις 75 χρόνια την βία και την κατοχή από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Τρομοκρατία είναι να θρηνείς εκατοντάδες νεκρούς, μικρά παιδιά, να βλέπεις ανήλικους να βασανίζονται και να κακοποιούνται, γιατί δεν θέλουν να ζουν με τα τάγκς και τα όπλα έξω από τα σπίτια τους. Τρομοκρατία είναι το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περικλίνει σε ένα δολοφονικό εμπάργκο, να καταδικάζει στη φτώχεια, την πείνα, τις αρρώστιες 2 εκατομμύρια ανθρώπους που ζητάνε το δίκιο τους, ένα κράτος δικό τους, και αυτή την τρομοκρατία στρέφεται ενάντια και στο λαό του Ισραήλ. Και αυτή την τρομοκρατία την ασκούν διαχρονικά και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που στηρίζουν τη δολοφονική πολιτική του Ισραήλ ενάντια στο παλαιστινιακό λαό, που κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Μόλις ένα μήνα πριν το ξέσπασμα του πολέμου, η κυβέρνηση της χώρας μας, σε τριμερή συνάντηση με την Κύπρο και το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, ανανέωσε τους αιματοβαμμένους δεσμούς τους. Πάντα με τους λαούς, με τους εκμεταλλευόμενους και τους καταπιεσμένους. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να ικανοποιηθούν τα δίκαια και διαχρονικά αιτήματά του. Να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή. Στη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67, με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατούμενων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Να γυρίσει τώρα η φρεγάτα Ψαρά, που είναι μία ανάσα από τα μέτωπα του πολέμου. Καμία θέση δεν έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αυτό το μακελιό. Καλούμε όλο το λαό της πόλης, όλα τα συνδικάτα και τους φορείς να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης που διοργανώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή για τη Διεθνή Ήθεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και δεκάδες εργατικά σωματεία της πόλης, την 5η 19 Δεκάτου στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Συναδέλφες και συνάδελφοι, μετά τις μεγάλες μάχες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζουμε. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Με αισιοδοξία, με πλούσια πείρα, δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια σε αυτούς που μετράνε με τα κέρδη τους τις ζωές μας. Η παρακαταθήκη ιδιαίτερα από την απεργία στις 21 Σεπτέμβρη αποδεικνύει στην πράξη την τεράστια δύναμη του λαού, του οργανωμένου κινήματος. Ήταν μάχη δύσκολη, αλλά τα καταφέραμε. Γιατί δεν επιτρέψαμε να περάσει το νομοσχέδιο στα βουβά χωρίς να κουνηθεί φύλο. Γιατί στραπατσάραμε τη λογική πως υπάρχουν θετικά σημεία σε αυτό το έκτρωμα, παρά τις προσπάθειες του Άδωνη, των κομμάτων που στηρίζουν τέτοιες ευρωπαϊκές οδηγίες, της απεργοσπαστικής ΓΕΣΕΕ. Γιατί δεν αφήσαμε να φωλιάσει ο φόβος και η μυρολατρεία στους εργαζόμενους, παρά τις επιθέσεις και τις απειλές από κυβέρνηση και εργοδοσία, παρά τα δικαστήρια ενάντια στην απεργία όπως τον ΟΑΣ. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο και μέσο να εξασφαλίσουν συνένεση και αποδοχή για τα αντιλαϊκά τους σχέδια με αφορμή και το συγκεκριμένο νόμο. Πρώτα απ' όλα η ίδια η κυβέρνηση, που πάσχιζε μέσα από τις παρεμβάσεις των στελεχών της να μας πείσει πως είναι φιλεργατικό το τερατούργημα των 13 ωρών και η ποινικοποίηση της απεργίας. Δεν είναι τυχαία αυτή η προσπάθεια, γιατί ήδη ετοιμάζουν νέο πογκρόμ αντιλαϊκών μέτρων, τα οποία πολύ θα τους βόλευε οι εργαζόμενοι να τα δεχτούν σαν το μικρότερο κακό, σαν κανονικότητα. Η κυβέρνηση έχει άξιους συμπαραστάτες, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει συνέχεια μετά και τις εκλογές του. Τι είπε μπροστά στο ΣΕ? Ό,τι έλεγε. Ανάπτυξη για όλους, δηλαδή για τους λίγους. Γι' αυτό μας είπε να μην δαιμονοποιούμε το κεφάλαιο, γι' αυτό διαφήμισε τους εργαζόμενους μετόχους, δηλαδή εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, χωρίς μισθό,
με την ψευδέστηση πως έχουν κοινό συμφέρον με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Και σε αυτή τη λογική συμφωνούν και όλα τα άλλα κόμματα της ανάπτυξης για τους λίγους, αλλά και διάφοροι τοπικοί άρχοντες που ιδιαίτερα στην πόλη μας και στην περιφέρεια εξειδικεύουν τα μέτρα για τα κέρδη των λίγων, είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης στους δήμους μας, εξασφαλίζοντας για παράδειγμα το ξύλωμα της Κυριακής Αργίας για τους εμποροϋπαλλήλους στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πάντα πιστοί στα συμφέροντα των επιχειρηματιών, οι κολαούζοι του στο κίνημα, οι θλιβερές ηγεσίες, ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τι έκαναν μπροστά στην απεργία? Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου διαφήμιζε σαν θετικό το νομοσχέδιο και σαν υποχρεωτικό για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και επειδή αυτές τις αηδίες δεν τις πιστεύει κανείς, δεινοπάθησε αυτός και η επικεφαλής των Πάσχε Δάκε για να καταφέρει να μην ψηφίσει τον δοσού του Εργατικού Κέντρου υπέρ της απεργίας. Ντροπή τους. Απλώνουμε το χέρι μας σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή που δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ξεφτύλα. Τον καλούμε στο πλάι μας για να αντιπαλέψουμε μαζί την αντεργατική λέλαπα, για να οργανώσουμε την απάντηση των συνδικάτων στο ξύλωμα των κατακτήσεών μας, για να παλέψουμε για τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σήμερα πιο έμπειροι, πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την δράση μας και την πάλη μας. Η επόμενη μέρα ξημερώνει με την ακρίβεια στα ύψη, που εξασφαλίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους τεράστια κέρδη και ταυτόχρονα τους εργαζόμενους να καλούνται να συνηθίσουν στις 13 ώρες πολλαπλούς εργοδότες, απλά για να μην χρωστάνε. Με τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης που πάνε κατευθείαν στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, όπως η Τέρνα, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Ελληνικός Χρυσός, έχοντας ήδη μασουλήσει πάνω από 11,5 δις, την ίδια στιγμή που δεν δίνεται φράγκο για την υγεία και την παιδεία του λαού, για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση της χώρας μας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης? Από τη μία, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν κέρδη 10 δισεκατομμύρια και οι μέτοχοι μόνο για πέρυσι να μοιράζουν μερίσματα 2,6 δις. Από την άλλη, ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού, δηλαδή λιγότερο από 7,80 μεικτά το μήνα. Το 2022 ο μέσος μισθός ήταν μόλις 1.003 ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 21% χαμηλότερος από το μέσο μισθό του 2011, που ήταν 1.264 ευρώ μεικτά. 685.000 εργαζόμενοι, που αποτελούν το 27% δηλαδή της συνολικής απασχόλησης, απασχολούνται με μερική απασχόληση, με μέσο μηνιαίο μισθό 427 ευρώ μεικτά. Οι απολύσεις πέρυσι έφτασαν τα 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή για κάθε μισθωτό στη διάρκεια του έτους αντιστοιχεί τουλάχιστον μία απόλυση. Ιδιαίτερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που ήρθε στο φως πριν λίγες μέρες, δείχνει με απλά μαθηματικά και αριθμούς τι σημαίνει η περίφημη ανάπτυξη για όλους. Για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή από τη φορολογία και τις περικοπές σε υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία, ο στόχος από 2,5 δις που μαζεύτηκαν φέτος πάει για του χρόνου στα 5 δις. Αύξηση σε σχέση με την ίδια τεράστια φορολογία του λαού κατά 8,1%, που σημαίνει άλλα 6,2 δις από την τσέπη μας. Καπέλο άλλα 2,2 δις, που σημαίνει σύνολο 35,1, στους πιο άδικους από όλους τους φόρους, τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους των προϊόντων. Αύξηση του ΦΠΑ στο 13% για εισιτήρια σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τον τουρισμό και την εστίαση για καφέ και ροφήματα, τα εισιτήρια στους κινηματογράφους και τα θέατρα, όπου εφαρμόζεται ΦΠΑ 6%. Και πού πάνε όλα αυτά τα δις που παίρνει από το λαό το κράτος? Πάλι το προσχέδιο μας διαφωτίζει. 12,1 δις πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μείωση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%. Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών και κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά ομόλογα. Αύξηση των επενδύσεων κατά 8,3% για φέτος και κατά 12,1% το 2024. Γι' αυτό τώρα πρέπει να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις μας κόντρα και σε αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Να οργανώσουμε τον αγώνα μας για γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφή, για παράδειγμα ψωμί, γάλα, άλευρα, έλαια κτλ.,
ένδυσης όπως και στις αντίστοιχες πρώτες ύλες. Για κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Για δραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης. Το λέμε καθαρά. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η ζωή για τους εργαζόμενους. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε πολύ καλύτερα, με αξιοπρέπεια, με καλυμμένες τις ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών μας. Ποιος δεν βλέπει την αντίφαση? Στη Θεσσαλονίκη των χιλιάδων εργαζομένων στις κατασκευές, οικοδόμων, πολιτικών μηχανικών, τα σχολεία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία να μην έχουν ελεγχθεί και επιδιορθωθεί ώστε να είναι αντισεισμικά θωρακισμένα. Στη Θεσσαλονίκη του 1,1 εκατομμυρίου κατοίκων, των χιλιάδων γιατρών, νοσηλευτών, των μεγάλων φαρμακευτικών, να μένουν κλειστά νοσοκομεία όπως το Παναγία και το Λιμωδόν, να μην υπάρχουν κέντρα υγείας σε περιοχές όπως η βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, ενώ σε αυτά που υπάρχουν να μείνουν στελεχωμένα. Στη Θεσσαλονίκη του 2023 να κάνεις την απόσταση Κορδελιό-Θέρμη όσο κάνεις για να πας μέχρι τη Λάρισα, να μην λειτουργεί ακόμα το μετρό, να είναι κινητοποιημένα δεκάδες αστικά επειδή δεν υπάρχουν οδηγοί και ανταλλακτικά. Κόντρα σε αυτούς που υπηρετούν την πολιτική που υπερασπίζεται αυτήν την τεράστια αντίφαση, κόντρα στην εργοδοσία, δουλεύουμε κάθε μέρα με βάση το σύνθημά μας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ευχαριστώ.